Είναι το πρώτο Πάσχα χωρίς το γιο μας το Μάριο. Μας συντροφεύουν οι φωτογραφίες του. Είναι πολύ δύσκολο τέτοιες μέρες που όλη η οικογένεια είναι μαζί να είμαστε χωριστά. Ήμουν πολύ συγκινημένη στην Ανάσταση. Έχουμε λίγη πληροφόρηση. Μιλάει ο Δημήτρης, ο αδερφός του Μάριου, με την παραγωγή του παιχνιδιού. Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι εκπλήσονται οι γιατροί που αναρρώνει τόσο γρήγορα. Ότι τα κόκαλά του δένουν, δεν έχει χάσει το χιούμορ του και την αισιοδοξία του. Ο Μάριος έχει εκπληκτικές αντοχές, τεράστια δύναμη, τόλμη και αποφασιστικότητα. Σίγουρα θα θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Μακάρι να του επιτρέψουν οι γιατροί να πάει να παίξει. Το αγωνιστικό κομμάτι ενδιαφέρει το Μάριο, όχι η ίντριγκα. Βγάζει τον πραγματικό του εαυτό και ο κάθε παίκτης αυτό πρέπει να κάνει. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι καλό παιδί. Αυτό δείχνει, όπως και ο Γιάννης Παλιάρας είναι συμπαθής. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, τι κάνει ο Μάριος, γιατί έχουμε λίγη πληροφόρηση. Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει αυστηρές δεσμεύσεις. Περιμένουμε κι εμείς να μάθουμε αν θα επιστρέψει ή θα συνεχίσει. Ήθελε πολύ να πάει στο Survivor, δεν μας ρώτησε. Ήρθε απλά και μας τον ακοίνωσε και το δεχτήκαμε.